Όλα έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Σε σέντρα η ομάδα του ΕΑΝΤΑ, η οποία προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0. Μια απόκρουση των παιχτών του Κουμένου και έχουμε το πλάγιο. Να δούμε λοιπόν τώρα την αντίδραση του ΠΑΣ Κουμένου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά και από την άλλη πλευρά βέβαια και ο ΕΑΝΤΑς. Να δούμε την εξέλιξη του σκορ. Καλαμπαλίκης προσπάθησε και να βρει τον Κουρέλη, καλύπτει εκεί ο Νάτσες ο Σωτήρης και out η μπάλα. Το διαιτητικό τρίο, όπως σας είπαμε και από την αρχή, είναι ο Νίκου, Σαρλής και Φάντης. Πρώτος βοηθός ο Σαρλής, δεύτερος βοηθός ο κύριος Φάντης. Με τον Κόπανο τώρα για τη συνέχεια, για τον ΠΑΣ Κουμένου. Πάλι στο χώρο του κέντρου, σε απάντηση πηδησία και αφαλιά, Κωνσταδήμας, Τόλης, Βίτσιος, με μία αυτό στον Καλαμπαλίκη. Τελικά έχουμε μία αλλαγή, είναι ο Κωνσταντάκης. Θα δούμε σε ποιανού θέση πέρασε. Βίτσιος, Καλαμπαλίκης έδιωξε, σε απάντηση. Καλαμπαλίκης Σαπάτης και έχουμε φάουλ του Κωνσταδήμα πάνω στον Σιαπάτη. Έχουμε το Μουτσόγλου με το νούμερο 7. Βγήκε και στη θέση του μπήκε με το νούμερο 14 ο Κωνσταντάκης. Προσπάθησε εκεί ο Κατσούλης με κόντρες να κερδίσει την μπάλα, δεν κατάφερε. Αβραμίδης, Καλαμπαλίκης πίσω στον Γεωργάκη, ο οποίος διώχνει μακριά προς τον Κωνσταντάκη. Τρέχει αυτός να προλάβει την μπάλα, δυνατή η μπαλιά, out. Μάλλον πλάγιο για την ομάδα του Κουμένου. Εκτέλεσε γρήγορα εκεί ο Ντάμας. Έχουμε τον Παπά, Βίτσιος. Καλαμπαλίκης με μία αυτός προς τον Κουρέλη και πλάγιο από τον Νάτσιο το Σωτήρη. Παραχωρεί μπροστά από το κίνδυνο που διαγραφόταν από την πίεση εκεί του Κουρέλη. Με τον Καλαμπαλίκη για τον ΕΑΝΤΑ να πηγαίνει εκεί να εκτελέσει. Κωνσταντάκης. Κωνσταντάκης μέσα στην περιοχή, κάνει και το γύρισμα, σε απάτηση έπιασε το σούτ, κοντράρει μπάλα πάνω στον Νάσιο τον Χρήστο και έχουμε για τη συνέχεια τον Ντούλη να παραχωρεί πλάγιο. Ντάμας, Βίτσιος, πλάγιο η μπάλα. Ντάμας είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Νάτσιος ο Βαγγέλης δεν κατάφερε εκεί να κάνει κοντρόλ και έχουμε τώρα τον Καλαμπαλίκη. Κωνσταντάκης. Πλάγιο. Ντάμας εκτελεί το πλάγιο και η ομάδα του Κουμένου. Καλαμπαλίκης έκοψε. Βίτσιος με μία προς τον Κουρέλη. Κοντογιάννης εκεί και Κουρέλης. Κοντογιάννης. Κουρέλης τελικά κέρδισε, κερδίζει και το φάουλ από τον Κοντογιάννη. Από την αριστερή πλευρά. Με το Βίτσιο. Έτοιμος να το εκτελέσει. Βίτσιος εκτελεί μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Κοντογιάννης. Έχουμε τώρα τον Κωνσταδήμα. Έχασε προς στιγμή την μπάλα. Ξανακερδίζει ο Σαπάτης. Μία αυτός προς τον Βίτσιο. Κάνει το γύρισμα. Πολύ μακριά. Εκεί μπάλα όμως είχε βγει. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Υποδεικνύει ο κύριος Φάντης στην προσπάθεια του Βίτσιου να γυρίσει την μπάλα. Τελικά βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Κόπανο για τη συνέχεια.
το ελεύθερο. Διώχνει ο Τόλης. Κωνσταντίμας. Τόλης ξανά προς τον Κωνσταντάκη. Ντάμας. Βίτσιος. Ευάγγελος. Έκοψε ο Καλαμπαλίκης σε πλάγιο. Ντάμας. Κωνσταντάκης. Νάτσιος Ευάγγελος. Ντούλης Βίτσιος. Βαθιά παλιά προς τον Οικονόμου. Βγαίνει ο Κόπονος, διώχνει. Προσπάθησε και ο Αβραμίδης, ο οποίος έκανε κεφάλαιο πάνω στον Νάτσιο τον Χρήστο. Σφυρίζει ο κύριος Νίκου. Νάτσιο Σωτήρης. Είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε προηγουμένως ο Νάτσιος ο Χρήστος. Κοντογιάννης διώχνει μακριά, επαναφέρει ο Τόλης, Ντάμας, Κουρέλης, Κωνσταντάκης τώρα. Τόλης η βαθιά παλιά προς τον Κουρέλη, Κουρέλης μέσα στην περιοχή μαζί με τον Κοντογιάννη. Άνοιξε αρκετά την μπάλα, βγήκε ο Κόπονος και την μπλόκαρε. Ποιος τώρα το ελεύθερο και στο, στην, σε θέση offside ο Νάτσιος ο Δημήτρης σηκώνει το σημειάκι του κύριο Σαρλής. Καθυστέρησε εκεί να διώξουν την μπάλα ή του Έαντα με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα στην περιοχή ο Νάτσιος ο Δημήτρης, αλλά ήταν όμως σε θέση, αντικανονική θέση που σήκωσε ο κύριο Σαρλής με τον Αβραμίδη τώρα να εκτελεί. Οικονόμου. Έγινε ένα φάουλ εκεί από τον Σιαπάτη που σφυρίζει ο κύριος Νίκου. Πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο είναι ο παίχτης του Πασκομένου. Τελικά σηκώθηκε, τίποτε το ανησυχητικό. Συνέχεια λοιπόν με το φάουλ που θα εκτελέσουν ή του Κομμένου με τον Νάτσιο το Σωτήρι. Μέσα στην περιοχή Αβραμίδης έκοψε το σούτ για τη συνέχεια από τον Νάτσιο τον Χρήστο. Η μπάλα πλάγιο Καλαμπαλίκης για τον Έαντα. Ντάμας και πλάγιο ξανά με τον Καλαμπαλίκη προς τον Κουρέλη. Ντάμας ξανά παραχωρεί πλάγιο. Ξανά πάλι ο Καλαμπαλίκης αρκετά μέτρα προ κάτω από την μεσαία γραμμή. Από αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται, Καλαμπαλίκης προς τον Κουρέλη. Προσπάθησε να κάνει το σούτ, η μπάλα έρχεται στον Ρώσο, ο οποίος συνέχεια προσπάθησε να πλασάρει, να περάσει την μπάλα πάνω από τον Κόπανο. Δεν τα κατάφερε όμως, δεν ήταν καλό το πλασάρισμα του Ρώσου. Άω την μπάλα με τον Κόπανο για τη συνέχεια. Κόπανος. Οικονόμου και Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης εκεί παραχωρεί πλάγιο. Ο Ρώσος θα εκτελέσει. Σε απάτης μαζί με τον Οικονόμου, χάθηκε η μπάλα. Κωνσταδήμας τώρα προσπάθησε εκεί να βρει τον Νάτσιο τον Δημήτρη. Αβραμίδης έκοψε. Έχουμε τώρα τον Ντούλη. Η βαθιά παλιά προς τον Κουρέλη. Δυνατή η παλιά. Κόπανος μπλόκαρε. Νάτσιος Ευάγγελος μαζί με τον Καλαμπαλίκη.
Προσπάθησε ο Νάτσης ο Δημήτρης να κερδίσει. Αβραμίδης κέρδισε. Βίτσιος. Κωνσταντάκης. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Βίτσιος. Κωνσταντάκης. Και φάουλ που κάνει πάνω στον Ντάμα. Ο Κωνσταντάκης. Διώχνει ο Ντούλης. Νάτσιος Χρήστος επαναφέρει μέσα στην περιοχή. Κωνσταντίνας Γεωργάκης σε θέση offside, όμως ο Κωνσταντίνας σηκώνει τη σημαία και το κύριο Σαρλής. Ως μη γεννόμενη φάση. Βγήκε και ο Γεωργάκης μπλόκαρε. Και έχουμε για τη συνέχεια με τον Αβραμίδη. Δυνατό το βουλέ προς τον Οικονόμου. Εκεί είναι και ο Γιαννούλης. Τελικά δεν πρόλαβε την μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΣ Κομμένου. Έχουμε φτάσει στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ στο γήπεδο της Ράχης. ΕΑΣ Ράχης ΠΑΣ Κομμένου 2-0. Από το πρώτο ημίχρονο, Κωνσταντίνας. Κερδίζει το φάουλ από τον Τόλι. Σφυρίζει ο κύριος Νίκου. Με τον Άσιο το Δημήτρη. Να πηγαίνει και να το εκτελέσει. Νάτσιος Δημήτρης μέσα στην περιοχή. Αβραμίδης έκοψε μακριά. Σιαπάτης, Παπάς προσπαθεί και να βρει τον Γιαννούλη. Τον βρίσκει, πιέζει ο Οικονόμου. Συνέχεια έχουμε τώρα τον Κατσούλη. Διώχνει ο Βίτσιος μακριά και δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Κόπανος, ο οποίος τώρα θα κάνει το γέμισμα προς τον Νάτσιο τον Ευάγγελο. Και έχουμε τον Ντάμα. Κωνσταντίνας. Διώχνει ο Βραμίδης. Κουρέλης μαζί με τον Οικονόμου. Ξανά πάλι Οικονόμου. Χάθηκε η μπάλα. Κοντογιάννης. Νάτσιος Σωτήρης. Παπάς. Γιαννούλης τώρα. Χάθηκε η μπάλα. Σιαπάτης με μία προς τον Κουρέλη μαζί με τον Κοντογιάννη. Κοντογιάννης τον καλύπτει και πλάγιο. Παραχωρεί ο Κοντογιάννης. Ένα πλάγιο λοιπόν που θα εκτελέσει ο Ρώσος. Για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ. Διώχνουν οι αμυντικοί παίχτες του Κομμένου. Επαναφέρει ο Τόλης. Έχουμε τώρα τον Βίτσο. Κάνει ένα σούτα. Ωραία απόκρουση του Κόπανου. Συνέχεια έρχεται ο Καλαμπαλίκης, ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει. Και έχουμε και φάουλ που κάνει πάνω στον Κόπανο ακριβώς στο 14 του δεύτερου ημιχρόνου. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ. Απέκρουσε ο Κόπανος. Νάτσιος Χρήστος. Νάτσιος Σωτήρης προς τον Κατσούλη. Πλάγιο.
ξέρεις. Και δεν έχει ακόμα την μπάλα και πάει στους ίδιους παίκτες, μπορεί να παίξει. Αν πάει σε συμπέκτες, τότε σταματάει. Αν πάει σε άλλους, εκεί. Ένα φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Πασκομένου. Τόλης, Βίτσιος για τη συνέχεια. Η κάθε την παλιά προς τον Κουρέλη δεν πέρασε. Έκοψαν οι παίκτες του Κομένου, έκαναν και το λάθος. Βίτσιος ξανά τώρα για τον Έαντα. Λάθος και ο Βίτσιος. Τελικά κέρδισε ο Κουρέλης, Κωνσταντάκης, πολλές οι κόντρες. Τροφοδοτήκε τον Κουρέλη μέσα στην περιοχή. Κάνει και το σούτ αδύναμο στη γωνία του Κόπανο, ο οποίος μπλοκάρει ανενόχλητα και με δυνατό βολέ προσπαθεί εκεί να βρει τον Νάσιο τον Δημήτρη. Μαζί με τον Κατσούλη χάθηκε η μπάλα. Βίτσιος. Κωνσταντάκης. Να δούμε αν θα προλαβαίνει και αν μπορέσει να γυρίσει την μπάλα. Και έχουμε για τη συνέχεια τον Ντάμα. Out. Διεκδίκησαν και την μπάλα Ντάμας και Κωνσταντάκης. Τελικά η μπάλα βγήκε out. Ένα ελεύθερο λοιπόν που θα εκτελέσει ο Κόπανος, τερματοφύλακας του Πασκομένου. Βίτσιος. Η μπάλα πλάγιο τελικά για την ομάδα του Πασκομένου από την αριστερή πλευρά με τον Γιαννούλη. Εκεί που πηγαίνει η μπάλα είναι ο Ρώσος, επαναφέρει προς τον Κουρέλη. Έχουμε τώρα τον Τόλι, έχασε την μπάλα από τον Κωνσταδήμα, δραστήριος εκεί στο χώρο του κέντρου. Βγάζει την παλιά στον Νάτσιο τον Δημήτρη, δεν πέρασε η μπάλα. Βίτσιος τώρα. Πίσω στον τερματοφύλακα του τον Γεωργάκη. Επαναφέρει αυτός προς τον Κουρέλη. Κωνσταδήμας. Νάτσιος Χρήστος. Δεν πέρασε η μπάλα στον Νάτσιο τον Ευάγγελο. Καλαμπαλίκης παραχωρεί πλάγιο. Ξανά με τον Ντάμα τώρα. Το Πασκομένο που προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, δεν τα καταφέρουν μέχρι στιγμής, να γίνουν επικίνδυνοι στην περιοχή. Και έχουμε τώρα ένα φάουλ του Σιαπάτη πάνω στον Κωνσταδήμα. Ένα φάλ λοιπόν που θα εκτελέσουν τώρα του Πασκομένου με τον Νάτσο τον Δημήτρη. Άω την μπάλα. Με τον Γιαννούλη τελικά. Με το νούμερο 3 ο Γιαννούλης προσπάθησε εκεί να γίνει επικίνδυνος απέναντι από τον Γεωργάκη τερματοφύλακα του Έαντα. Δεν τα κατάφερε. Άω την μπάλα. Αβραμίδης θα δώσει το ελεύθερο. Αβραμίδης, μακριά η μπάλα. Έδιωξαν εκεί προς στιγμή, είναι Κωνσταδήμας για την ομάδα του Έαντα. Έκοψε ο Καλαμπαλίκης, Βίτσιος τώρα. Προσπαθεί να φύγει τον Παπά, κερδίζει και το φάουλ. Βίτσιος. Καλαμπαλίκης. Και πλάγιο από τον Νάτσιο, τον Ευάγγελο. Πριν προλάβει να πάρει την μπάλα και ο Καλαμπαλίκης. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Έαντα. Καλαμπαλίκης. Προς τον Κουρέλη. Ξανά πάλι πλάγιο παραχωρούν με τον Νάτσιο τον Σωτήρη. Καλαμπαλίκης, Κωνσταντάκης, out την μπάλα. Δεν κατάφερε εκεί ο Κωνσταντάκης να κάνει και το ανάλογο κοντρόλ για να γίνει επικίνδυνος. Τελικά έχουμε out.
πλάκα. Κόπανος. Τόλης. Φάουλ. Μπάλα χτύπησε στο χέρι του στην προσπάθειά του να κοντρολάρει. Κοντογιάννης Ντάμας, Βίτσιος, Κοντογιάννης, Νάτσιος Σωτήρης, το γέμισμα εκεί προς τον Νάτσιο, τον Ευάγγελο και Γεωργάκης μπλοκάρει. Γεωργάκης. Ντάμας. Πλάγιο. Καλαμπαλίκης. Προς τον Κωνσταντάκη μαζί με τον Παπά. Έλα, θέσεις, θέσεις. Και Πλάγιο. Κόπανος. Στο 22ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου είμαστε. Καλαμπαλίκης εκεί με τον Κωνσταδήμα. Τελικά ο Κωνσταδήμας. Και έχουμε το φάουλ που κάνει πάνω στον Ντούλη. Κωνσταδήμας. Ένα φάουλ λοιπόν που κέρδισαν οι παίκτες του ΕΑΝΤΑ. Με τον Αβραμίδη. Βίτσιος. Κωνσταντάκης. Καλαμπαλίκης, Κωνσταδήμας, Τόλης, φάουλ τελικά πάνω στον Κωνσταδήμα. Ο Τόλης, Κωνσταδήμας εκτέλεσε γρήγορα, επανάληψη ζητάει ο κύριος Νίκου. Νάτσιος Χρήστος θα εκτέλεσε τελικά. Το φάουλ για τον Πασκομένου. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Οικονόμου, Παπάς. Έχουμε τώρα τον Τόλη, έχουμε τον Βίτσιο. Η βαθιά μπαλιά προς τον Οικονόμου. Κοντογιάννης. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να δοθούν εκεί πρώτες βοήθειες σε παίχτη του Πασκομένου που βρίσκεται πεσμένο στο αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής πηγαίνει εκεί κοντά στον παίκτη, τελικά σηκώνεται, τίποτε το ανησυχητικό. Ο Παπάς τελικά σηκώθηκε. Πίσω η μπάλα, fair play στον Κόπανο. Κόπανος. Κατσούλης. Έχασε. Κατσούλης προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα σε απάτης. Τον Κατσούλη, τελικά ο Κατσούλης γίνεται κάτοχος της μπάλας. Κωνσταδήμας μέσα στην περιοχή, Αβραμίδης. Κωνσταδήμας σε θέση offside, υποδεικνύει ο κύριος Αρλής. Τον παίχτη του Πασκομένου. Στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
Αβραμίδης διώχνει μακριά. Οικονόμου έχασε την μπάλα από την παρέμβαση του Παπά. Αβραμίδης ξανά στον Ρώσο. Μακριά αυτός να φύγει μπάλα. Οικονόμου παίζεται, λέει ο διαιτητής. Οικονόμου τώρα στην αντεπίθεση. Κωνσταντάκης μέσα στην περιοχή. Είναι και ο Βίτσος έξω από την περιοχή, ο οποίος γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Γλιστράει, έχασε προς στιγμή το κοντρόλ του. Με τον Τάμα να τροφοδοτεί τον Κωνσταδήμα. Κωνσταδήμας. Πλάγιο. Μάλλον μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου για να δοθούν εκεί οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη του 30. Κόπανος για τη συνέχεια. Δυνατό το βολέ. Εκεί που πηγαίνει είναι ο Νάτσιος ο Ευάγγελος. Κωνσταντάκης κρατάει την μπάλα. Ο Παπάς κερδίζει. Έρχεται εκεί ο Καλαμπαλίκης. Παραχωρεί ένα πλάγιο. Καλαμπαλίκης και πλάγιο τώρα. Η μπάλα κοντράρισε πάνω στον Νάτσιο. Πλάγιο. Το εκτελεί. Καλαμπαλίκης. Νάτσιος προς τον Κουρέλη. Και έχουμε ο Νάτσιος παραχωρεί πλάγιο. Με τον Καλαμπαλίκη. Ρε, αυτός κάνει κοντρόλεμος. Αυτός έχει μπάλα. Νάτσιος διώχνει μακριά την μπάλα σε κόρνερ για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται. Στο 29 του δευτέρου ημιχρόνου είμαστε, υπόλοιπονται ακόμα 15 λεπτά για να τελειώσει η σημερινή συνάντηση. ΕΑΣ Ράχης Πασκομένου 2-0, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Β' Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Κατσούλης τώρα. Έχασε την μπάλα από τον Καλαμπαλίκη. Τελικά ξανακέρδισε ο Κατσούλης με πείσμα. Κρατάει την μπάλα. Ξανά όμως ξανακέρδισε εκεί ο Αβραμίδης. Νάτσιος Χρήστος. Και έχουμε τώρα φάουλο από τον Αβραμίδη. Για να δούμε. Έπεσε στο έδαφος ο Νάτσιος ο Δημήτρης. Μετά το μαρκάρισμα του Αβραμίδη, ο οποίος θα αντικρίσει και την κίτρινη κάρτα. Δίνονται εκεί οι πρώτες βοήθειες στον Νάτσιο το Δημήτρη, τον γιατρό του αγώνα, και υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή στη σημερινή συνάντηση. Είπαμε το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Βίτσιος μετά από εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κουρέλης από τον Κόντο Γιάννη. Και στο 30 είχαμε το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου με τον Κουρέλη, όταν καθυστέρησε ο Κόπανος να διώξει. Τελικά έτρεξε ο Κουρέλης, έκλειψε την μπάλα και έκανε το 2-0. Ο Οικονόμου προσπάθησε να διώξει μπάλα προς τα πίσω. Ο Ρώσιος διώχνει μακριά, όσο απάτησε πλάγιο για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ.
για την ομάδα του ΠΑΣ Κομμένου. Με το Γιαννούλη να εκτελεί. Γιαννούλης επαναφέρει εκεί στο χώρο του κέντρου, εκεί όμως είναι ο Κωνσταντάκης. Προσπάθησε και να βρει τον Κουρέλη, δεν τα κατάφερε. Τροφοδοτούν οι παίκτες του Κομμένου τον Ντάμα. Μπάλα πάνω στον Βίτσιο. Βίτσιος μαζί με τον Σεαπάτη. Έχασαν εκεί την μπάλα. Παπάς κερδίζει, προσπαθεί να βρει εκεί τον Κατσούλη. Βγαίνει ο Γιωργάκης και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Νάτσο τον Χριστό. Γιωργάκης. Η βαθιά παλιά προς τον Γιαννούλη, πέρασε από όλους η μπάλα, Κόπανος μπλοκάρει, έλα. Μπροστά από τον Οικονόμου. Κόπανος. Νάτσιος. Μαζί με τον Ντούλη διώχνει ο Τόλης. Βίτσιος και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δοθούν εκεί οι πρώτες βοήσεις στον Νάτσιο τον Χρήστο, ο οποίος είναι πεσμένο στο αγωνιστικό χώρο. Τελικά σηκώθηκε ο Νάτσιος ο Χρήστος. Νάτσιος πίσω, fair play στον τερματοφύλακα του ΕΑΝΤΑ τον Γεωργάκη, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια. Δυνατό το βολέ του, διώχνει ο Κοντογιάννης, Τόλης εκεί στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Κωνσταδήμα, κερδίζει ο Κωνσταδήμας, προσπαθεί να εκεί να τροφοδοτήσει τον Κατσούλη, έκοψε ο Αβραμίδης, μακριά όσοι απάντησε πλάγιο. Γιαννούλης θα εκτελέσει το πλάγιο. Νάτσιο Σωτήρης. Το γέμιζε μέσα στην περιοχή. Στον Νάτσιο τον Ευάγγελο. Προς τον Κωνσταδήμα διώχνει ο Ντούλης μακριά σε πλάγιο. Και τώρα έχουμε την πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΣ Κομμένου. Με το νούμερο 14 είναι ο Πανακούλιας. Να δούμε στη θέση του Νάτσιο του Χριστού. Πανακούλιας στη θέση του Νάτσιο του Χριστού στο 34 το δεύτερο ημιχρόνο. Ντάμας εκτέλεσε. Έχουμε τώρα τον Αβραμίδη μακριά προς τον Κουρέλη. Κουρέλης κρατάει. Κουρέλης και παραχωρεί το πλάγιο ο Παπάς. Πλάγιο. Ξανά πάλι για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ. Καλαμπαλίκης. Τόλης. Ξανά πάλι στον Καλαμπαλίκη. Κωνσταντάκης κερδίζει το πλάγιο από τον Παπά. Καλαμπαλίκης εκτελεί. Κουρέλης μέσα στην περιοχή. Κωνσταντάκης προσπάθησε να πιάσει το σούτ. Έχουμε τώρα τον Σεαπάτη και κόρνερ. Σεαπάτης βρέθηκε σε θέση βολής. Έπιασε βέβαια το σούτ. Χτύπησε πάνω στη πλάτη του αμυντικού παίχτη του Νάτσου, του Σωτήρη. Και έχουμε κόρνερ με τον Καλαμπαλίκη. Στο
στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα. Ντούλης προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά, σε απάτησε, έκανε και το φάουλ, έσπρωξε εκεί. Στην προσπάθειά του να πιάσει καλύτερη θέση. Στο 36 τη σημερινή συνάντηση, στο 36 του δευτέρου ημιχρόνου. Το 2-0 παραμένει όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Τόλης μακριά, Παπάς εκεί στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Κοντογιάννη. Ξανά πάλι Τόλης, πιάνει την κεφαλιά. Έχουμε τώρα τον Κουρέλη. Κάνει την κίνηση ο Οικονόμου μέσα στην περιοχή έτοιμος για το σούτ. Να δούμε αν θα το κάνει. Δεν το κάνει, δεν μπορεί, γιατί ο Γιαννούλης εκεί έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Προσπάθησε ο Οικονόμου εκεί να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι, να κάνει το σούτ. Καθυστέρησε αρκετά με το αποτέλεσμα ο Γιαννούλης να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο με το Ρώσο. Κατσούλης μαζί με το Ρώσο. Κάνει τη σέντρα. Ο Ρώσος, εκεί είναι ο Νάτσος Ευάγγελος, σε πλάγιο η μπάλα. Με τον Καλαμπαλίκη να εκτελεί το πλάγιο. Προς τον Κωνσταντάκη. Ξανά πάλι ο Νάτσος. Λάζαρε. Έχουμε Λάζαρε, ένα ακόμη εδώ. Πλάγιο. Είναι δύο εδώ. Βίτσιος. Κωνσταντάκης. Κοντογιάννης τώρα. Αφήνει την μπάλα. Καλύπτει να βγει out. Λάισμαν. Εσύ φταίς που έρθες σαράω τώρα. Τόσο βγήκε. Ξεχωτώντα που υπάταγε. Βλέπεις ότι φταίσαι τώρα. Πέτσε εκεί πέρα ότι φταίσαι. Βγήκε τόσο πόσο. Κόπανος για τη συνέχεια. Παπάς. Κωνσταντάκης με μία αυτό στον Κουρέλη. Κουρέλης απέναντι από τον Κόπανο, το πλασέ και το 3-0. Η σέντρα από τον Κωνσταντάκη στον Κουρέλη. Έτρεξε ο Κουρέλης, πρόλαβε τον Κόπανο στην έξοδό του και με όμορφο πλασέ στο 38 του δευτέρου ημιχρόνου κάνει το 3-0 για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ. Δύο γκολ του Κουρέλη στη σημερινή συνάντηση και ένα κερδισμένο πέναλτι ο Κουρέλης. Το 3-0 λοιπόν για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Και μια ακόμη αλλαγή για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ μετά την, το γκολ. Με το νούμερο 16 είναι ο Μανώλης που θα μπει. Θα δούμε σε ποιάνου θέση. Στου Βίτσιο. Και έχουμε τώρα τον, μια αλλαγή για τον Πάσκο Μένο αυτή τη στιγμή, μάλλον δύο. Θα βγει ο Νάτσιος ο Ευάγγελος και θα μπει ο Τσίρο Γιάννης με το νούμερο 12. Βγήκε ο Διονύσης. Και ο Κόρδας που θα μπει και θα βγει ο Νάτσιος ο Δημήτριος. Ο Κόρδας με το νούμερο 13. Το κέντρο ή μπροστά να είναι φλέξε.
εσύ με τον Λάζαρο ή με τον Χάρη πέρσι. Συνδεθείτε, που μπορείς. Στη σέντρα λοιπόν η ομάδα του Κομμένου με τον Κωνσταντίνα πίσω η μπάλα. Στον Νάτσιο το Σωτήρι. Έχουμε τώρα τον Καλαμπαλίκη να κερδίζει την μπάλα. Τον Ντάμα να τον πιέζει. Διώχνουν μακριά οι παίκτες του Πασκομένου σε πλάγιο. Και ακόμα δύο αλλαγές για την ομάδα της, του ΕΑΝΤΑ. Με το νούμερο 12 ο Ευαγγέλου και ο Μπέτσας. Θα δούμε σε ποια θέση θα μπουν οι δύο παίκτες. Θα βγει ο Ρώσιος και ο Κουρέλης και θα μπει ο Μπέτσας με το νούμερο 13 και ο, και ο Ευαγγέλου με το νούμερο 12. Στο 42 του δεύτερου ημιχρόνου. Σε απάτης έκανε το σούτ, μπλοκάρει ο Κόπανος. Έγιναν όλες οι αλλαγές, πιστεύω να έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους οι προπονητές. Υπολείπονται ακόμα 3 λεπτά με τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Κόρδας. Πλάγιο. Με τον Καλαμπαλίκη. Να εκτελεί το πλάγιο. Παπάς. Και ο Οικονομοκή. Έκανε φαουλ. Με τον Κόπανο να το εκτελεί. Το ελεύθερο. Σε απάτης. Πανακούλιας. Προσπάθησε να γεμίσει μέσα στην περιοχή, δεν τα κατάφερε. Έχουμε και τη συνέχεια τον Κοντογιάννη να παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Από την δεξιά πλευρά. Ευαγγέλου. Ο νέος ελθόν στη θέση του Ρώσου. Ξανά πάλι Ευαγγέλου. Προσπάθησε εκεί να βρει τον Κωνσταντάκη. Δεν τα κατάφερε να συνδυαστούν. Άω την μπάλα. Έχουμε φτάσει στο 89ο λεπτό. Υπολείπεται ένα ακόμη λεπτό για να συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά της σημερινής συνάντησης. 3-0 προηγείται η ομάδα του ΕΑΝΤΑ. Μια ακόμη νίκη προσθέτει στον ενεργητικό της. Ευαγγέλου. Κωνσταντάκης προς τον Οικονόμου. Τελικά ο Μπέτσας τρέχει να προλάβει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Καλαμπαλίκης. Κερδίζει ο Ντάμας. Προς στιγμήν ο Ντούλης παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο λοιπόν για την ομάδα του Πασκομένου. Κόρδας εκτελεί. Πανακούλιας τελικά. Ο Τσιρογιάννης προσπάθησε να βρει εκεί τον Κωνσταντίνα. Δεν τα κατάφερε. Βγαίνει ο Γιουργάκης και μπλοκάρει. Γιουργάκης. Θα δώσει τώρα συνέχεια. Ήδη με το δικό μας χρονόμετρο έχουμε συμπληρώσει και τα 90 λεπτά. Έχουμε ένα φάουλ που κάνει ο Κωνσταντάκης. Παπάς. Σε απάτης. Με μία αυτός προς το Μανώλη. Ξανά πάλι σε απάτης. Γιαννούλης. Έχουμε τώρα τον Τόλι μαζί με τον Κατσούλη, Παπάς,
προσπάθησε να βγάλει και τον Κωνσταδήμα. Βγαίνει ο Γεωργάκης και μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια εκεί τροφοδοτεί τον Ευαγγέλο. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Νίκου σφυρίζει τη λήξη τη σημερινή συνάντηση. Ένα παιχνίδι για την β' αριστερική κατηγορία. ΕΑΣ Ράχης Πασκομένου 3-0 με δύο γκολ του Κουρέλη και ένα του Βίτσου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Ράχης, από τον Κώστα Λίτρα που ήταν στην περιγραφή και τον Γιώργο τον Παπαβασίλειο που ήταν στην κάμερα. Γεια σας και καλό βράδυ.